πάμε μέχρι τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, Κωστή. Εκεί θα συναντήσουμε, πρόσεξε τώρα, συνδυασμός ανθρώπου. Είναι επιστήμονας με διδακτορικά. Η εταιρεία στην οποία εργάζεται έχει συνεργασία με την NASA, για να καταλάβεις γιατί επίπεδο επιστήμονα μιλάμε. Και ερασιτεχνικά κάνει κάποιες τούρτες απίθανες σε επίπεδο επαγγελματία. Να δείξουμε λίγο, Νεκτάριε, κάποια από τα υλικά που κάνει η φίλη μας. Για παράδειγμα, της έδωσε έμπνευση και η κατάσταση των ημερών και έχει φτιάξει και τούρτα χαρτί υγείας που έχουμε δείξει και από άλλους καλλιτέχνες. Αν έχουμε τα πλάνα να τα δείξουμε για να καταλάβουμε και να... Για, κοιτάξτε λοιπόν. Τι είναι αυτό? Τούρτα Barbie. Έλα τώρα. Τώρα λέω και τη μάρκα, δεν πειράζει, εντάξει, δεν βαριέσαι. Αλλά έχουμε μεγαλώσει. Εδώ, καλό Πάσχα. Και όλα αυτά δεν είναι από κάποιο χέρι ζαχαροπλάστη επαγγελματία, είναι από χέρι επιστήμονα. Είναι γλυκά με επιστημονικό πτυχίο και η ελληνική σημαία και 1000 καλούδια μας ξεσηκώνουν πρωί-πρωί. Όλο ιδέες, όλο ιδέες. Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Πάμε λοιπόν μέχρι τη Βιρτζίνια, εδώ δίπλα, να συναντήσουμε την κυρία Κλεονίκη Βλάχου και να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα Κλεονίκη. Καλύτερα μιλάμε στον ελληνικό, λέω για πιο άμεση συζήτηση. Καλημέρα από την Ελλάδα. Καλημέρα σας, καλημέρα και σε δυο σας. Τι υπέροχα πράγματα έχεις εκεί μπροστά σου. Καλό Πάσχα με ένα λαγό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς μου δώσατε ένα κίνητρο να φτιάξω κάποια πράγματα. Α, τα έφτιαξες για μας για να τα δείξουμε σήμερα. Ήταν αφορμή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που δεν θα γιορτάσουμε το Πάσχα με πολύ κόσμο, σκεφτόμουν να κάνω, να μην κάνω, να λέω εντάξει, τώρα σίγουρα θα φτιάξω κάτι. Θες να μας δείξεις τι έχεις φτιάξει πριν πούμε οτιδήποτε? Φυσικά, φυσικά. Κάποια μπισκότα με θέμα έτσι, πασχαλινό, το λαγουδάκι εδώ, κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκια. Και ένα άλλο λαγουδάκι μέσα από αυγό. Έχω κάνει αυτά τα μπισκότα σε sticks και τα έχω βάλει μέσα σε ένα γλαστράκι και φαίνεται σαν να είναι ένα γλαστράκι με λουλούδια. Και έχω φτιάξει και αυτό. Μη φύγει. Στέκεται εκεί. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ξέρω. Τόσο χρυσοχέρα πια. Κλεονίκη, δεν έχουμε λόγια. Συγχαρητήρια για όλες τις δημιουργίες. Τώρα, συγγνώμη, για να καταλάβουμε. Εσύ, από ό,τι διαβάζω, πήγες στην Αμερική για το διδακτορικό, ως πολιτικός μηχανικός. Εκεί γνώρισες το σύζυγο και έμεινες εκεί ως ερωτική μετανάστρια, όπως λέμε τα τελευταία χρόνια. Εξειδίκευση στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, παρακαλώ πολύ. Τόσα απλά πράγματα, έτσι. Όπως προανέφερα, η εταιρεία στην οποία δουλεύεις αναλαμβάνει ερευνητικά και από την NASA και ασχολείσαι και με όλα αυτά. Αυτό τώρα πώς σου προέκυψε? Γιατί δεν είναι ένα κέικ που φτιάχνει τώρα κάποιος στην κουζίνα του. Είναι επαγγελματική δουλειά. Προφανώς δεν ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα σιγά-σιγά εδώ και 8-9 χρόνια. Όλο αυτό ξεκίνησε όταν έκανα το διδακτορικό μου. Υπήρχε αρκετή πίεση, πολύ άγχος και προσπαθούσα να βρω πράγματα να κάνω τα οποία να με χαλαρώνουν μες στη μέρα μου για να μπορώ να αποδίδω και στο διδακτορικό. Και επειδή μου αρέσει προφανώς να τρώω και γλυκά, ξεκίνησα να φτιάχνω σιγά-σιγά κάποια πράγματα. Μου λείπανε και τα γλυκά που έτρωγα στην Ελλάδα. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να φτιάχνω πράγματα, να επεκτείνω το ρεπερτόριό μου, να το πω έτσι. Μ' άρεσε να δοκιμάζω καινούργιες συνταγές. Αυτό με χαλάρωνε. Η όλη διαδικασία δηλαδή να πάω τη συνταγή, να μετρήσω τα υλικά μου, να τα κάνω όλα σωστά. Ήταν πολύ χαλαρωτικό. Εγώ σε καταλαβαίνω πλήρως. Διότι ασχολούμαι κι εγώ με τα υλικά, οπότε σε καταλαβαίνω. Όχι τόσο επαγγελματικά όσο εσύ, αλλά ασχολούμαι. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Να το χαρτί υγείας. Όχι, επαγγελματικά σε επίπεδο αποτελέσματος εννοώ, όχι σε επίπεδο διάθεσης προϊόντων. Εδώ βλέπουμε και την τούρτα χαρτί υγείας. Έγινε και εκεί σε εσάς χαλασμός, ξεπούλησαν τα χαρτιά υγείας από τα σούπερ μάρκετ. Αμέσως. Ήταν τρελό αυτό που έγινε. Και μια φίλη μου είχε στείλει ένα βιντεάκι, μου λέει: Κοίτα αυτό με το κέικ χαρτί υγείας. Και της λέω να το φτιάξω και μου λέει να το φτιάξεις και λέω άντε, αφού έχει φτάσει η κατάσταση έτσι, τουλάχιστον να γελάμε και κάπως. Συγγνώμη, τώρα όλα αυτά τα γλυκά τα τρώτε εσύ και ο σύζυγός? Όχι, προφανώς. τα δίνω στους φίλους μου, τα παίρνω στη δουλειά μου για τους συναδέλφους μου. Αυτό, όχι. Δοκιμάζουμε, δεν τρώμε τόσο. Η δουλειά σου ποια ακριβώς είναι, τι ακριβώς κάνεις επαγγελματικά? Όπως είπατε, τελείωσα πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είχα μετά για μεταπτυχιακό και διδακτορικό εδώ στην Αμερική και έμεινα γιατί συνέχισα με τη δουλειά μου. Η εταιρεία που δουλεύω παίρνει κατά βάση ερευνητικά από την NASA, τα οποία έχουν να κάνουν με
με τον αέριο χώρο κυκλοφορεί, γιατί κάποιοι σκέφτονται NASA είναι διάστημα, όχι μόνο διάστημα, είναι το με το χώρο εναέριο κυκλοφορία. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στον αέρα, αυτό ελέγχεται. Αυτά που κάνουμε είναι έτσι ώστε να βελτιωθούν προφανώς κάποιες συνθήκες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις, αν τυχόν θέλουν να αλλάξουν κάποια τους τρόπους που κατά κάποιο τρόπο φτάνουν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια, να τις διάφορες επιπτώσεις αυτό που μπορεί να έχει σε θέματα ήχου, για παράδειγμα, στις περιοχές που μπορεί να πετάνε τα αεροπλάνα κοντά. Ασχολούμαστε και με πράγματα που να κάνουμε drones. Είναι ευρία η γάμα των... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλο έτσι όπως μας το εξηγείς, από τα αεροπλάνα μέχρι τα διαστημικά σκάφη και μέχρι και τα drones που μας λες τώρα, που και εδώ είναι ειδικοί κανόνες κυκλοφορίας πια. Οπότε φαντάζομαι μέσα στην ομάδα της εταιρείας τώρα σκέψου Κωστή που συζητάνε για όλα αυτά τα επιστημονικά. Και τους πέτα αγγλικά. Και εμφανίζεται. Να κοιτάξτε τι έφτιαξα πάλι. Τούρτα για έμπνευση. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου με αγαπάνε. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρος κι εγώ. Μπορώ να το φανταστώ. Πόσες ώρες, δηλαδή όλος ο ελεύθερος χρόνος φαντάζομαι, αυτή η τούρτα πόσες ώρες σου πήρε να τη φτιάξει? Να σας πω την αλήθεια, αυτά τα ξεκίνησα χθες το βράδυ και τα τελείωσα νωρίτερα μες τη μέρα. Αφού σου λέει πνιγόταν στο διδακτορικό και κατάφερα και μαγείρευε. Δηλαδή, δοκτορά επάνω στη ζαχαροπλαστική και στη... Τι να πω, εντάξει, να ήταν όλοι έτσι με τον ελεύθερο χρόνο τους, τον λιγοστό. Το Πάσχα πώς θα το περάσετε τώρα? Με το σύζυγο στο σπίτι, εντάξει, τα πλάνα μας ήταν διαφορετικά όπως όλος ο κόσμος, αλλά τι να κάνουμε, δεν τι θα κάνατε δηλαδή, αν δεν συνέβαινε αυτό που συμβαίνει τώρα με τον κορονοϊό, τι θα κάνατε? Θα καλούσαμε φίλους σπίτι μας. Κάνουμε πολλές φορές, καλούμε φίλους μας, αρέσει να μαγειρεύουμε γενικά. Είχαμε σκοπό να σουβλήσουμε ολόκληρο ρανί φέτος, αλλά δεν πειράζει. Να είμαστε καλά και θα γίνει κι αυτό. Έχετε μια ομάδα Ελλήνων, ας πούμε, είναι άλλοι ομογενείς που κάνετε παρέα, είναι συνάδελφοί σου, ξένοι, Αμερικανοί? Ποιος είναι ο κύκλος? Έχουμε και φίλους Έλληνες και πολλούς φίλους ξένους, όχι απαραίτητα συναδέλφους. Έχουμε γνωστεί. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κοντά στην Ουάσιγκτον, που είναι πολύ πολιτισμική πόλη. Και έτσι έχουμε γνωρίσει κόσμο από όλα τα μέρη. Τι ωραία. Από όλα μέρη της γης. Είναι υπέροχο. Η αλήθεια είναι ότι η φίλη μας είναι από πολλά μέρη. Στη δουλειά πηγαίνεις τώρα, είστε σε καραντίνα κι εσείς εκεί? Πώς είναι είμαστε η κατάσταση με τον κορονοϊό? Είστε σε καραντίνα πόσο καιρό? 5 εβδομάδες τώρα. Η πολιτεία της Βιρτζίνια μας ανακοίνωσε πρώτα ότι θα κλείνουν τα σχολεία και αμέσως οι εταιρείες μας είπαν ότι δεν χρειάζεται να έχετε στη δουλειά, θα δουλεύετε από το σπίτι. Μετά από κανένα 2 εβδομάδες ανακοινώσαν τα σχολεία, δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Και πριν 2 εβδομάδες μας ανακοίνωσαν ότι θα πρέπει να μείνουμε σπίτι μέχρι τις 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου, έχει προαποφασιστεί. Ότι μέχρι τις 10 Ιουνίου θα υπάρχει, μάλιστα. Γιατί ακούγαμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να έλεγε ότι μέχρι την 1η Μαΐου, τουλάχιστον τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίζει η Ομοσπονδία, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν ξέρω, η κάθε πολιτεία. Πρέπει να ξεσύνδεσαι το ακουστικό μου. Αλγάκι μου, έλα. Ναι, παρακαλώ. Πάντως είναι πρωτοβουλία της κάθε πολιτείας να κάνει τα μέτρα που νομίζει εκείνη. Ναι, βέβαια. Δεν πειράζει, Όλγα, έλα, δεν πειράζει. Ανάλογα με το τι συμβαίνει στην κάθε πολιτεία. Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, από την Ελλάδα από πού είσαι, αν θες να πούμε μια καλημέρα σε συγγενείς, σε γονείς, αδέρφια, τι υπάρχει στην πατρίδα για σας? Είναι όλοι στην Ελλάδα. Πού, Αθήνα ή σε κάποια άλλη? Αθήνα, στην Αθήνα, κατά βάση Αθήνα. Θέλεις να στείλεις τις ευχές, τους χαιρετισμούς? Πολλά φιλιά σε όλους. Πολλά φιλιά σε όλους. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε τον περασμένο Νοέμβριο, επομένως δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός. Σκοπεύουμε να έρθουμε το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρουμε τώρα αν θα γίνει. Θα δούμε. Έτσι όπως το λες είναι λίγο δύσκολο, διότι ακόμη και στην Ελλάδα μελετάνε τα θέματα του τουρισμού, θα το πούμε και στη συνέχεια. Να σου ευχηθούμε καλό Πάσχα, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα έτσι δραστήρια και δυναμική και στη δουλειά σου και στα ερασιτεχνικά σου, στην ερασιτεχνική σου ενασχόληση. Ευχαριστούμε πολύ που μας άνοιξες το σπίτι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Καλημέρα. Γεια σας.